κινητοποιήσει ανάλογα με τη διάση. Ανάλογα με τη διάση. Με τη δράση. Εννοεί ανάλογα με τη δράση τη συνέπειση. Δεν θα νομίζω το αναφέρατε. Πολιτικά τα αναφέρατε. Δεν νομίζω ότι είναι κάπως ερωτήσεις διαφορετικές και όχι η ίδια. Δεν μπορώ να το πω ότι έχουμε μία θέση και δεν πρέπει να έχουμε κάποια θέση για αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι το πιο σπουδαίο πρέπει να φωτίσουμε τους ανθρώπους να μην έτσι, να μην πιστεύουν στην πλαστογραφία. Να ζητάνε πηγές. Αυτό που δυστυχώς δεν το έχουμε αναπτυγμένο στη χώρα μας. Δηλαδή, μόνο αυτό αν το πετύχουμε θα είναι αρκετά. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορεί αμέσως να γίνει, αλλά πρέπει να αρχίζουμε. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να αρχίζουμε να φωτίζουμε τον λαό με την αλήθεια, όχι με πλαστογραφίες. Καταλάβατε την απάντηση. Παρόλη τη δυσκολία που έχει μέσα, μίλησε πολύ σωστά. Μόνο στις ιστορικές πηγές. Μεγάλη κουβέντα από έναν άνθρωπο, από έναν ιεράρχη που ζει μέσα σε ένα κράτος με αυτή την ένταση που βιώνουμε τον τελευταίο. Μεγάλη ερώτηση, όχι της ίδιας, δεν πάντα τον άνθρωπο. Τα θέματα οικονομικά της εκκλησίασης υπάρχουν, φαντάζομαι ότι θα έχει δυσκολίες οικονομικές. Η εκκλησία, η συντήρηση. Μεγάλες δυσκολίες. Να σας πω έτσι ότι θέτατε αυτό το θέμα. Έχουμε μεγάλες δυσκολίες βέβαια, είμαστε περίστατοι. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, ο Θεός δεν μας αφήνει. Ο Θεός μυστική δεν μας αφήνει, οδέποτε, αλλά για το μεγάλο έργο χρειάζεται βέβαια και περισσότερα οικονομική υποστήριξη. Και αυτό το λέω και επαναλέω, δηλαδή πρέπει και κάποιος εδώ στην Ελλάδα να καταλάβει το έργο μας. Να καταλάβει τι σημασία έχει το έργο μας. Και όταν το καταλάβει βέβαια, μήπως και εμείς πιστεύουμε, αν είναι βούληση του Θεού, πρώτα να είναι βούληση του Θεού, να έχουμε υποστηρίξεις. Αλλά βέβαια είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Μυστικοί δεν μείναμε, ούτε νομίζω ούτε θα μείνουμε, θα μας δώσει ο Θεός φαγητό, αλλά για το μεγάλο έργο χρειάζεται και περισσότερο. Μπορείς να μιλήσεις στο τελευταίο σου. Μακαριόπατα στις χωράζουμε με τις ερωτήσεις, αλλά μία ερώτηση ακόμα. Όταν ενταχθήκατε στο Πατριαρχείο Σερβίας, ο Πατριάρχης Σερβίας και η Σύνοδος, ας σας αναγνώρισε σαν κανονικό επίσκοπο, γιατί προηγόθηκαν, γιατί τώρα ανοίγεται η κανονική εκκλησία, την χειροτονία σας από συμπατικούς. Όχι, λάθος ερώτηση. Ναι, εντάξει, θα το απαντήσω. Ναι, δηλαδή το 1958 η Εκκλησία της Σερβής Ρατίας χειροτώνησε πρώτους επισκόπους στη χώρα μας. Εντάξει, αυτοί έφτασαν στο σχίσμα, αλλά δεν έχει το θέμα της αυθεντικότητας, της χειροτονίας. Δηλαδή υπάρχει, γι' αυτό σας λέω, στο τοπικό επίπεδο της ενότητας της Εκκλησίας, αυτοί έχουν την ενότητα αυτή. Αλλά στο οικουμενικό επίπεδο, που ισχύει, που πρέπει να το θεωρούμε ως ίσιο στο πρώτο, αυτοί δεν έχουν ενότητα. στο πλήρως της περιφέρειάς σας προσώπων που θέλουν στο πλήρως της περιφέρειας. Και το δεύτερο, το μορφωτικό επίπεδο του πλήρως. Το πλήρως. Καλή ευκαιρία να σας πω ότι μιλήσαμε και με τον Διευθυντή και σήμερα και προηγουμένως για αυτά τα θέματα που βέβαια μας απασχολούν, που να έχουν καλή μόρφωση η πνευματική μας και οι ιερείς μας. Και θα ήταν καλά βέβαια αν θα μπορέσουν και εδώ να συνεχίζουν τις σπουδές. Εμείς είμαστε σε ένα επίπεδο βέβαια που πρέπει να μαρτυρήσει κανείς και να τίτεται για την Εκκλησία. Και σε αυτό το περίοδο δεν μπορούμε να βλέπουμε πολύ για τη μόρφωση των ιερέων ή των άλλων, να πούμε. Είναι ένα περίοδο που πρέπει να περάσει όπως τα πρώτες τρεις αιώνες της Εκκλησίας, όπου υπήρχαν και μορφωμένοι ιερείς, αλλά εμείς περισσότερα γνωρίζουμε ή έχουμε ακούσει αυτούς που τίτηκαν για την Εκκλησία. Δηλαδή είναι τέτοιο τώρα τέτοια περίοδο στην Εκκλησία μας, όπου χρειάζεται κάποιος να λάβει τη θυσία. Και μετά βέβαια και στο ίδιο χρόνο πρέπει να σκεφτόμαστε και για τη μόρφωση και για το επίπεδο. Κάτι που δεν σας είπα και εγώ προηγουμένως, η αγάπη του Μαγνητάρχη και της Συνόδου προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και τις ελληνικές εκκλησιαστικές σχολές φαίνεται από το γεγονός ότι ο μεν ίδιος είναι υποψήφιος διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας και δύο εκ των βοηθών επισκόπων είναι οι φοιτητές μας. Επομένως λοιπόν, το ενδιαφέρον του και η μέρημνά του και η αγωνία του να έρθουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και στις ελληνικές εκκλησιαστικές ακαδημίες. Αναφερθήκατε προηγουμένως ότι υπάρχουν δυσκολίες στο λειτουργικό έργο. Το ίδιο συμβαίνει στους γάμους, στις βαπτίσεις, στις νεκρόσιμες ακολουθίες. Αναγνωρίζονται αυτά τα μυστήρια από το κράτος. Και το δεύτερο, που είναι ενδόμηχα μέσα μου. Πώς μπορούμε εμείς, σαν σπουδαστές αυτής της σχολής, να μιμηθούμε τη λογία του Αποστόλου Παύλου από τη Ρώμη στην Εκκλησία χυμαζωμένη των Ιεροσολύμων. Ευχαριστώ πολύ. Στην χώρα μας δεν υπάρχει νόμος για να αναγνωρίζει η πολιτεία τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει τέτοιο νόμος τους γάμους ή της βαπτίσεως να αναγνωρίζει ούτε στους σχισματικούς, ούτε σε εμάς, ούτε σε κάποια άλλη θρησκευτική μειονότητα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή δεν έχουμε άλλες σχέσεις. Δηλαδή, ανεξάρτητη είναι η Εκκλησία από το κράτος. Και στη δεύτερη ερώτηση, νομίζω το πρώτο είναι να προσευχόμαστε όλοι. Και ήθελα να παρακαλέσω τώρα, μνημονεύσαμε και τον ασθενή πατριάρχη μας, να τον έχουμε στην προσευχή, είναι σε αδυναμία τώρα, είναι στο νοσοκομείο στο Βελιγράδι και για αυτόν να τον έχουμε στην προσευχή. Νομίζω αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, να απαρνηθεί από τον εαυτό του και να πάρει τον σταυρό.